Τώρα, σας ρωτάω και σας αποδεσμεύω. Κύριε Μαρίνο Μουσούτσα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χθες η Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα ότι θα πάρει προς ψήφιση, κύριε Ευρυπίδου, αλλαγές όσον αφορά τα εξώδικα στις κάμερες τροχέας. Είπαν ότι εμείς θα το κάνουμε, αν και η αστυνομία διαφωνεί. Γιατί διαφωνεί η αστυνομία, κύριε Ευρυπίδου, να σας ακούσουμε και να σας ευχαριστήσουμε. Ωραία. Ναι, είχαμε παρουσιάσει τις θέσεις μας κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης. Στην ουσία η διαφωνία έχει να κάνει πάνω στο κομμάτι της διάβασης πεζών, πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο ο εξώδικος, ενώ είναι 300 ευρώ στην παρούσα φάση και όπου υπάρχουν φωτελεχόμενες διασταυρώσεις και διαβάσεις πεζών είναι 300 ευρώ και η πρόταση έρχεται να το μειώσει στα 85. Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την πρόταση, ειδικά αν σκεφτούμε ότι παραβιάζοντας τη γραμμή και το κόκκινο φανάρι και μπαίνοντας, προχωρώντας μπροστά και βρίσκοντας πρώτα τη διάβαση πεζών, θεωρούμε ότι η πεζή είναι πολύ πιο, έτσι, είναι σίγουρα ευάλωτη, αλλά και δεν είναι το λιγότερο σημαντική σε σχέση με το να κάνουμε μία σύγκρουση μέσα στη διασταύρωση που μπορεί να βρούμε ένα αυτοκίνητο. Θα προωθήσετε αυτό το πρόστιμο και σε άλλες περιπτώσεις που υπάρχει διάβαση πεζών και δεν υπάρχουν κάμερες, κύριε Ευρυπίδου? Γιατί σε άλλες διαβάσεις πεζών, αν τις παραβιάσεις, 80 ευρώ είναι το πρόστιμο. Όχι, υπάρχουν δύο είδη διαβάσεις πεζών. Το ένα το κομμάτι έχει να κάνει με διαβάσεις οι οποίες δεν είναι φωτοελεγχόμενες, δηλαδή δεν υπάρχει το φανάρι να πατήσει ο πεζός στο κουμπί, να ανάψει το κόκκινο για το αυτοκίνητο και να μπορεί να περάσει, ναι, με ασφάλεια. Στις οποίες αυτές, όταν παραβιαστεί το κόκκινο, σημαίνει είναι 300 ευρώ. Και οι άλλες οι διαβάσεις που βρίσκονται συνήθως έξω από σχολεία, όπου υπάρχουν κυρτώματα εκεί, υπάρχουν άλλα μέτρα ύφεσης, τα οποία υποχρεώνουν τον οδηγό έτσι για αλλιώς να ελαττώσει και είναι ένα λιγότερο επικίνδυνο, και εκεί είναι 85 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η στάση που έχουμε εντηρήσει, την έχουμε εξηγήσει στη Βουλή, έχουμε παρουσιάσει και πολλά άλλα πράγματα, στοιχεία κλπ. Και θεωρούμε τόσο εμείς όσο το Υπουργείο μας, αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών, ειδικά για το θέμα της διάβασης, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μειωθεί η ποινή. Λοιπόν, κύριε Μουσούτα, εσείς παρόλα αυτά θα προχωρήσετε σε αυτόν το... Θα πάτε για το πάρετε προς ψήφιση αυτών τις αλλαγές που προωθείτε. Ναι, ακριβώς. Η Επιτροπή χθες, προχθές, αποφάσισε ότι έχει τελειώσει η συζήτηση του θέματος. Οι διάφορες απόψεις τέθηκαν και θα είναι στην Ολομέλεια λογικά στις 20 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη. Και εκεί, αναλόγως το κάθε κόμμα, θα τοποθετηθεί. Από ό,τι έχω δει στην Επιτροπή, φαίνεται ότι θα υπερψηφιστεί. Αλλά μένει ακόμα ένα στάδιο, εάν και εφόσον ο πρόεδρος υπογράψει την νομοθεσία αυτή ή την αναπέμψει. Η διέστησή μου είναι ότι θα προχωρήσει κανονικά το νομοθέτημα αυτό. Σίγουρα μας ενδιαφέρει η ασφάλεια του κόσμου. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω το Χάρη, αν είναι ακόμα στη γραμμή. Ναι, σας ακούω. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ποια ήταν τα ατυχήματα με κόσμο σε φωτοελεγχόμενες διαβάσεις με πεζούς? Θα ήταν καλό να έχουμε κάποια τέτοια στοιχεία. Η ουσία της πρότασης δεν είναι για να σμικριθεί το επίπεδο της ασφάλειας, αλλά το θεωρούμε εντελώς άδικο για μια γραμμή ή για δύο ή πέντε εκατοστά, το 25 που είναι σήμερα, να γίνεται 300. Και όταν λέω, σκεφτόμενος φωναχτά, όταν περάσω τη γραμμή, τη διάβαση πεζών και σταματήσω, πληρώσω 300 ευρώ, τι θα έπρεπε να ήταν το πρόστιμο εάν ασυνείδητα περάσω στην απέναντι πλευρά? Και με στοιχεία που μας έχει δώσει η αστυνομία, τα οποία είδαμε έκπληξη, διαφαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραβάσεων δεν είναι ότι σταμάτησαν στην διάβαση πεζών, αλλά ότι ασυνείδητα έχουν περάσει απέναντι. Αυτά μας είχαν δείξει. Δηλαδή, περάσει στην απέναντι πλευρά. Αυτό είναι έγκλημα, κύριε Μουσούτσα. Αυτό λέω, ναι, και είναι 300 ευρώ. Δεν είδα από εννοείται πλευρά. Το ίδιο με το να πατήσει τη ναι, γραμμή, ας πούμε, μπορεί να το έφυγε. Μπορεί να σου έφυγε, αστάζεσαι δυο. Κύριε Μουσούτσα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών και ο λόγος που θα τα αλλάξει είναι επειδή ο κόσμος δεν μπορεί, επιβαρύνεται με οικονομικό κόστος. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις,
όπως παράδειγμα, κύριε Βρυπίδου, να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις στην αποπληρωμή των εξοδίκων, να κάνουμε μια συμφωνία με την εταιρεία, να γίνεται ένας διακανονισμός. Δηλαδή, να μην πρέπει. Θα μου πείτε τώρα ότι δόθηκε χρόνος, αλλά. Να δώσετε έναν διαγωνισμό, πείτε της εταιρείας, κάντε κάτι, δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να γίνει, να δει ο κόσμος 50 ευρώ το μήνα να πληρώνει το πρόστιμο του, αντί να δίνει κατευθείαν 600 ή 500 ευρώ. Ναι, πρώτα να πούμε ότι δεν έχει να κάνει η εταιρεία σε σχέση με την πληρωμή των εξοδίκων, για να μην συγχύζουμε και τον κόσμο. Λόγους εταιρείας όμως επικαλείστε που δεν το κάνετε αυτό. Λέτε ότι δεν θα είναι βιώσιμο προς την εταιρεία. Αυτό μας είπατε ξανά. Πότε είπαμε έτσι? Ναι, γιατί δεν γίνεται διακανονισμός τότε των εξοδίκων? Ότι δεν μπορεί να γίνει διακανονισμός, διότι ήδη το εξώδικο, να σας πω ένα λεπτάκι, διότι ήδη το εξώδικο είναι διακανονισμός, από την άποψη ότι κάποιος δεν παραπέμπεται στο δικαστήριο. Αν κάποιος πάει στο δικαστήριο αντί να πληρώσει το εξώδικο, τότε οι ποινές που επιβάλλονται είναι πολύ πιο αυστηρές. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και το ύψος του ποσού για το κόκκινο φανάρι που είναι 300 ευρώ, είναι αντίστοιχα αυξημένο σε σχέση με άλλες σοβαρές παραβάσεις. Γιατί ακριβώς είναι σοβαρή από τις σοβαρότερες παραβάσεις. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο διακανονισμός ή οι εκπτώσεις κλπ. Στο θέμα του εξοδίκου. Όπως έχω πει, ήδη υπάρχει η προσφορά να πληρώσει κάποιος τα 300 ευρώ που μιλούμε για σοβαρή παράβαση και για να μην πάει στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, διότι. Τι εννοείται, ότι δώσατε περισσότερο χρόνο μέχρι να πάει το εξώδικο στο δικαστήριο, εννοείται. Δηλαδή, όταν βγει το εξώδικο από τις κάμερες, υπάρχουν πόσοι, 2 μήνες μέχρι να το αποπληρώσει, κύριε Ευρυπίδου? Είναι 45 μέρες. Και αυτό είχε να αυξηθεί. Αρχικά ήταν 15 μέρες. Και αυτό, όταν είχε ψηφιστεί κάποιες τροποποιήσεις για τη φωτοεπισήμαση, από τις 15 πήγαμε στις 30 και στις 45 μέρες κάποιος να μπορεί να το αποπληρώσει. Άρα υπάρχει και αυτή η ευχέρεια ως ένα σημείο φυσικά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το εξώδικο είναι και η άμεση επιβολή μιας ποινής, η οποία είναι και αποτρεπτικότητα. Αυτή είναι η αποτρεπτικότητα του εξώδικου. Ωραία. Διαφορετικά, αν το κάνουμε με δόσεις, χάνει αυτήν την έννοια. Αυτό χρησιμοποιείται όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε πολλές άλλες χώρες. Φυσικά υπάρχουν και άλλα κάποια πράγματα. Ναι, αλλά γράφει σε έναν άνθρωπο που πέρασε τη γραμμή, τη δεύτερη, 300 ευρώ, κύριε Βρυπίδου, και δεν γράφει αυτό που πέρασε με το κόκκινο επίτηδες, δεν του διάσει 1.000 ευρώ πρόστιμο. Νομίζω ότι συμφωνώ με τον βουλευτή ότι δεν μεταφέρει το μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί. Ναι, δική μου άποψη. Κοιτάξτε, το θέμα των 500 ευρώ, εμείς δεν είμαστε εναντίον το να είναι πιο αυξημένο το ποσό όταν κάποιος προχωρά και πάει απέναντι. Αλλά δεν θέλουμε να μειώσουμε τη σημασία και την επικίνδυνοτητα όταν κάποιος στάσει πάνω στη διάβαση πεζό με το αυτοκίνητο και δεν λαμβάνει υπόψη τους πεζούς που διασταυρώνουν. Αυτό είναι που θέλουμε να σημειώσουμε και να κάνουμε ως αντιληπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χάρη Βρυπίδου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Μουσούτσα. Ο λόγος της πρότασης δεν ήταν το οικονομικό, όπως αναφέρθηκε, ήταν ότι κρίναμε ότι είναι ανισομερές, ανισοβαρές το πέναλτι εναντί του παραπτώματος. Ένα. Και δεύτερο, ότι ακριβώς τις διαβάσεις πεζών που δεν υπάρχουν φώτα τροχέας, που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, το εξώδικο πρόστιμο είναι 85 ευρώ. Γι' αυτό προχωρήσα σε αυτή την πρόταση. Όσο αφορά τις δόσεις ή την επιμήκυνση της περίοδου πληρωμής ή την έκπτωση αν πληρώσεις έγκαιρα, είναι στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε σε μια από τις τελευταίες συνεδρίες της Επιτροπής ότι επεξεργάζονται, για να είμαι σωστός. Δεν έχει συμβεί ακόμη. Κατά πόσο μπορούν να φέρουν νομοθεσία που να τα διαφοροποιεί αυτά. Να αναφέρω όμως επίσης ότι ενώπιον της Επιτροπής τη ΜΕΘ ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή στις 27 του Ιούνιου, θα υπάρχει 6 με 8 προτάσεις νόμου για το θέμα αυτό από συναδέρφους όλων των πολιτικών κομμάτων, που μεταξύ των οποίων αναφέρονται σε πληρωμή με δόσεις των εξοδίκων, σε αύξηση της περίοδου πληρωμής και σε έκπτωση αν πληρωθεί σε τακτικό χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι, εφόσον και από Υπουργείο υπάρχει θέληση ή τουλάχιστον η βούληση για αυτό το θέμα, θα μπορέσουν να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Θα είναι μια
βοήθεια προς τον κόσμο, ακριβώς όπως αναφέρεται προηγουμένως, λόγω της οικονομικής κρίσης. Κύριε Μουσουτά, να σας πω κάτι. Λέμε συνεχώς ότι δεν πάνε να παραλάβουν τα προστήματα τους από το ταχυδρομείο. Ο λόγος που δεν πάνε να τα παραλάβουν, νομίζω ξέρετε ποιος είναι. Γιατί δεν μπορεί να μην βάσουν τα χρήματα να πληρώσουν αυτά τα 300 ευρώ, κύριε Μουσουτά. Και να τα κρατά κάποιος, αντιλαμβάνεσαι όταν ξέρεις ότι το πακετάκι που θα πάρεις είναι μια λυπητερή, έχει πολλούς που δεν πάνε να το πάρουν. Να ξέρουν όμως ότι όταν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και δεν το παραλάβουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, νομίζω το εξάμηνο και γίνουν όλες οι διαδικασίες, τότε αυτόματα αυτό θα πάει στο δικαστήριο. Και ο δικαστήριο, αντιλαμβάνεστε, θα ξεκινήσει από εκείνο το σημείο και πιο πάνω. Τι εννοείται, δεν παραλάβει κάποιος το πρόστιμο από το ταχυδρομείο στους 6 μήνες, πάει δικαστήριο? Η εταιρεία στέλνει το εξώδικο στο δικαστήριο. Ναι. Σου στέλνουν συστημένη επιστολή, νομίζω έχεις 15 μέρες να παραλάβεις. Ναι. Αν δεν το παραλάβεις, σου στέλνει δεύτερη ειδοποίηση. Ναι. Ακόμα 15 μέρες. Όταν στις δύο φορές δεν το παραλάβεις, το ταχυδρομείο το στέλνει πίσω στην αστυνομία, η οποία κάνει δύο ακόμα ενέργειες για να σε βρει, για να σου δώσει το εξώδικο. Αν δεν σε βρει. Αν και τότε δεν σε βρει, αυτό που λέμε παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό είπα το εξάμηνο. Δεν είναι καθορισμένο, αλλά περίπου ένα εξάμηνο. Εάν μετά το χρονικό διάστημα αυτό δεν ανταποκριθείς πάλι, τότε καταχωρείται στο δικαστήριο και πλέον είναι θέμα εκδίκασης. Ναι, αλλά κύριε Μουσουτά, αν δεν παραλάβεις το πρόστιμο στα χέρια σου, πώς με παίρνει? Μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να πει: εγώ δεν ήρθε κανένας να με ψάξει. Όχι, αφού έχει το συστημένο ότι σου το έχει στείλει και δεν το παρέλαβες. Ναι, αλλά μπορεί να πει κάποιος δεν το πήρα. Αφού δεν το πήρα, αφού δεν πήγε. Όχι, δεν το ήβρα το συστημένο, δεν ήταν στο ταχυδρομείο. Τι γίνεται εκεί? Θα πει στο δικαστήριο ότι εγώ δεν το βρήκα και αν κρίνει ο δικαστής όχι δίκαιο, καλώς. Αν δεν βρει ότι ναι, θα προχωρήσει στην εκδίκαση υπόθεσης. Όμως και αυτό το πρόβλημα που είναι πρόβλημα για αυτούς που είναι τυπικοί και συνεπείς, σωστό, μπορεί να επιλυθεί είτε με το να στέλνετε με μήνυμα. Και όχι με γραπτό, με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, το ένα στοιχείο. Άρα θα μπορεί να σε εντοπίσει η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι το 100% του κόσμου, έχει και τηλέφωνο. Άρα θα σε βρίσκει αμέσως το τηλέφωνο. Έτσι. Είναι θέμα δικό σου αν θα ανταποκριθείς ή όχι. Δεύτερο, αυτούς που δεν βρίσκουν. Μπορείς να γίνεται ο έλεγχος ή στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια. Αλλά κάτι ακόμα πιο εύκολο που το είχα αναφέρει στην Επιτροπή. Κάθε χρόνο όλοι υποχρεωνόμαστε να ανανεώνουμε τις άδειες κυκλοφορίας. Είτε εξάμηνο είτε χρόνο. Σωστό. Θα μπορούσε να, εκεί που πας να καταχωρήσεις για την ανανέωση, όπως αν δεν έχεις MOT, δεν μπορεί να εκδώσεις άδεια. Εάν έχεις εντάλματα που εκκρεμούν εξώδικα, να μην σε αφήνει να ανανεώσεις μέχρι να τα παραλάβεις. Προβλέπω να πάει πολλοί κόσμος στο δικαστήριο τους επόμενους μήνες. Μα θα γίνει ο χαμός εάν προχωρήσουν όλα αυτά στο δικαστήριο. Είναι που είναι φορτωμένο το δικαστήριο, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Βλέπω να χαθούν και πολλές άδειες. Το κυριότερο όμως από όλα αυτά είναι ότι θα πρέπει όλοι μας σιγά σιγά να αποκτήσουμε, μάλιστα, συνείδηση οδικής ασφάλειας. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μουσουτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Πάμε μεσημέρι. Σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.